ξεκινήσω τη σημερινή κάλυψη του δεύτερου βίντεο από την Αγκαστοφιά με πλάνα από την καφετέρια DNP του φίλου του Σταύρου. Η παραγγελία έχει γίνει. Βλέπουμε να κατεβαίνουν πανέλα. Ήταν ένα πανέλο γωνία. Δίνουμε τις αναμονές. Θα δούμε και, και η υπογειοποίηση από πολύ πολύ κοντά. Απλώς ήθελα έτσι να πάρω αυτό το πλάνο, γιατί έχω παρέα μου δύο όμορφα θηλυκά, την Λαμπρινή και την Ελένα και την Ελένη. Από Χολαργό ορμόμενες, ήρθαν εδώ να δούνε αεκάρα. Μου είπαν ότι είναι βαμμένες αεξίδες, αλλά δεν θέλουν να εμφανιστούν στην κάμερα. Αυτές θα χάσουν, γιατί θα τις έβλεπε πολλοί κόσμος και θα ανοίγανε τα φτερά τους. Εσείς κάνετε, κορίτσια. Αυτά, παιδιά, συνεχίζω μετά, πιο κανένα τζούρα καφεδάκι και συνεχίζω. Παρέα με τον Μιχάλη, τον Νίκο και τον Γιώργο. Τον γιατρό, τον Νίκο τον γιατρό. Είστε γιατρός. Τη συμφορά γιατρός. Γιατρός. Ναι. Μόνο στην αμοιβή. Στην αμοιβή. Μόνο στην αμοιβή. Κατάλαβα. Πλήρωνε εδώ πέρα. Ερμόνασα τον γιατρό. Λοιπόν, θα σχηροτετήσουμε τουλάχιστον 4 κολόνες. Να σας δείξω σιγά σιγά και σφαιρικά. Παιδιά, αυτό που πάγω μπαλκόνι, μπαλκόνι μου το είπανε. Αν θέλετε εσείς να το λέτε καμάρα, πέστε το καμάρα. Κλείσε τρίποδα. Καθώς εδώ πέρα έτσι κατέβει ο χειριστής από το γεωτρύπανο, η Λαφαρτζέ δίπλα αναμοκλέβει το πετόν έτσι ώστε το μείγμα να πέσει στην πρέσα για να έχουμε συνέχεια των εργασιών. Ανεβαίνουν κάποιοι επιτετραμένοι τώρα πάνω. Ο ένας επιτετραμένος είναι ο χειριστής της πρέσας. Ο κύριος Γιανακούλης, ο επικεφαλής όλων. Πάμε, παιδιά. Το βλέπουμε τον κύριο Γιανακούλη τώρα. Αυτός είναι που έπιασε την κολόνα. Βλέπετε ότι παρόλα που είναι ο εργοδικός, που είναι αυτός που φτιάχνει το δομέα 13, δεν πρέπει να είναι και μαστόλι. Το βλέπεις το Γιανακούλη. Απίστευτο. Παιδιά, αυτός που βλέπετε τώρα να είναι κρεμασμένος πάνω εκεί είναι ο επιχειρηματίας. Το αφεντικό. Έτσι, το αφεντικό είναι. Και όχι ότι δεν έχει κόσμο. Κόσμος υπάρχει. Πλήκω εδώ. Και παίρνουν πίρες. Ή άλλο είναι συνεργείο αυτό που τους πήρε. Είναι άλλο συνεργείο αυτή. Να μην τρακάτε. Ναι. Κοίτα να δεις, ρε. Και είναι το αφεντικό να ρίχνει εδώ. Άρα για να ακούληθε ένα τέτοιο πρόεδρο, τον ήθελα. Κάτσε να κατεβάσω το τρίποδα τελείως. Να είμαι πιο άλλακτος. Ουπ, δηλαδή. Κάθε κολόνα, παιδιά, παίρνει 2 με 3 κυβικά. Μα τώρα, πόσα κυβικά παίρνει αυτό, 3. Αυτή είναι η ντουλάπα. Πρώτη φορά, παιδιά, βλέπω αφεντικό να είναι πιο μαστόρια από τα μαστόρια. Φτού του φτού του ανθρώπου.
Δεν έχει σκέψει πολύ. Κάνα μέτρο. Πετονιέρα! Ο Πετονιέρα είσαι! Η Πλέσσα είσαι! Α, είναι οι φίλοι μου οι εξίδες. Τα αδέλφια. Σε ποιο σημείο ήμουν, παιδιά. Λογικά θα ήμουν στους φίλους χειριστές της Πλέσσας. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί έγραφα, μίλαγα, έδειχνα, αλλά δεν έγραφα. Δεν είναι πρώτη φορά. Ακούτε και τον Δονητή και τα δύο, τα έχει ο κύριος Γιανακούλης και Δονητή και το ακροφύσιο της Ολίνας και βαράει συνεχώς τα 2-3 κυβικά που θέλει αυτή η τουλάπα. Όπως σας έχω ξανατονίσει και από ό,τι μου έχει πει το διαβατάρικο πουλί, μέχρι και 15 το πουλί, το 15 μου είπε, 15, μην πω 16, 15 μου είπε, Οκτώβριο ρίχνουμε και την τελευταία πλάκα. Τελευταία πλάκα που θα φτάσει σε αυτό το δοκάρι. Εδώ, σε αυτό εδώ, το πρώτο τελευταίο, όχι το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο. Εδώ παιδιά, αυτά τα μπουριά που βλέπετε εδώ πέρα ενώνονται το ένα μέσα στο άλλο και γίνεται το σύστημα μαζί με το χωνί και μπαίνει στη γη σε βάθος 20 μέτρων για να σκυροδετήσει τα αντιστηρίγματα. Εδώ θα σας δείξω πως έχει ολοκληρωθεί πλέον Τετάρτη 23 Σεπτέμβρη ό,τι αφορά την υπογειοποίηση. Βλέπετε, έχουν σπάσει και το τυχείο της παλιάς σκεπαστής, είναι ό,τι μας θυμίζει το παλιό γήπεδο. Αυτά εδώ, παιδιά, οι κοντρώνες τεράστιες, είναι από τα τυχεία της παλιάς σκεπαστής, όπως είναι και αυτό εδώ. Από κάτω, ανατολικά μεριά, έχουμε μόνο αναμονές. Φυσικά έχουν μπει και στο 1,80 έξω από το γήπεδο οι σκαλοσιές. Εμένα το διαβατάρικο πουλί μου είπε, Γιώργο, πάρτο, είναι από δόντι σε δόντι. Δόντι, από εδώ, αυτό το δόντι, μέχρι το άλλο, στα δυτικά, είναι ένα 80, είναι μπαλκόνι και έτσι πες το. Εσείς μου είπατε ότι θα είναι καμάρα. Εντάξει παιδιά, μικρό το κακό, καθώς μια περιστροφή εδώ του γερανού του λάμπου του Κωνσταντάρα, άδειο είναι, δεν φέρνει κάτι. Να σας δείξω εδώ τι έχει δημιουργηθεί. Τα παιδιά τα κουρασμένα. Τα παιδιά τα κουρασμένα. Γιάννη, Γιάννη, σε περιμένω, Γιώργος, μέσα. Με ανοιχτές αγκάλες. Χρήστο είπαμε. Α, εσύ είσαι ο Χριστός. Ο Χρήστος ο Παγουράς. Ναι, Παγουράς, ρε. Με το όνομα, να ξέρεις. Πού είναι φίλη τη δώρα. Πού έχει φίλη τη δώρα. Ναι, φιλινάδα στο γειτόνισσα. Που δεν πληρώνει διόδια. Ο οίκος που ακούτε, παιδιά, είναι από τον Δονητή. Μακάρι να θυμηθώ να σου φέρω τα ρούχα αύριο. Είπαμε θα σκυροδοτηθούν 4 τεράστιες κολόνες από τα δυτικά. Βλέπετε και στο κέντρο να είναι έτοιμες. Στα ανατολικά είναι οι μόνοι αναμονές. Πιστεύω μέχρι και το Σάββατο θα σκυροδοτηθούν όλες, Τετάρτη είναι σήμερα. Και μετά θα γίνει η ένωση με τα λατάκια πάνω, το ένα πάνω στο άλλο, με τάβλες κτλ. Έτσι ώστε να πέσει το πετοφόρ, τα σίδερα για να πέσει
και η επόμενη πλάκα. Ζήτω η ΑΕΚ, ζήτω η Original, η Original Ανάκα σας, οι Ανακασιώτες και οι Ανακυριώτες, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα που πλήγηκαν από τις καταστροφές, όπου υπάρχει ΑΕΚΖΙΣ, το Γκέτο, τα πηγά των πειρατών του Ονείρου, Defenders, παλιά θύρα 21, και ό,τι μας θυμίζει την ΑΕΚ. Να είστε όλοι καλά λεβέντες, Τίγκα ΑΕΚ, συνεχίζουμε αύριο Πέμπτη, πάνω απ' όλα να έχουμε την υγειά μας. Με την νίκη σήμερα, με τον Προμηθέα.